κλιματική αλλαγή είναι πλέον ορατή παγκοσμίως με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στα οικοσυστήματα και στην παγκόσμια οικονομία. Η χώρα μας που βρίσκεται σε κλιματικά ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από το μέσο ρυθμό παγκοσμίως. Αυτό τόνισαν μεταξύ άλλων επιστήμονες στο πλαίσιο του επιστημονικού καφενείου με θέμα κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στην Κρήτη, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον Ιδρύο Κρήτης. Και οι μετρήσεις δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια κινούνται οι ανωδικές τάσεις, ας πούμε, της θερμοκρασίας με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι στον υπόλοιπο πλανήτη. Άρα υφιστάμεθα τις συνέπειες πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο άμεσα και με πιο έντονο τρόπο. Αυτή η διαφορά φαίνεται πολύ πιο έντονα από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα, είναι δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, η θερμοκρασία στην περιοχή έχει ανέβει σχεδόν 1,5 βαθμό Κελσίου και σας θυμίζω και τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία προβλέπει ότι για να αποφύγουμε τις μεγάλες καταστροφές θέλουμε να κρατήσουμε τη θερμοκρασία κάτω από τους 2 βαθμούς. Άρα είμαστε πάρα πολύ κοντά στο όριο. Και όλα αυτά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Εθνικού Δικτύου για την Κλιματική Αλλαγή, Climpact, με διοργανωτή το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτό που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε είναι να συντονίσουμε μια πανελλαδική προσπάθεια από όλους τους αρμόδιους φορείς, ερευνητικούς, επιστημονικούς, πανεπιστημιακούς που ασχολούνται με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, να βάλουμε τις δυνάμεις μας μαζί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να μελετήσουμε καταρχάς το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και τι επιπτώσεις θα έχει στην Ελλάδα, και μετά να εξειδικεύσουμε και σε διαφορετικές κατηγορίες προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε διαπιστώσει ότι όσο περνάνε τα χρόνια, οι ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 37 βαθμούς, αυξάνονται κάθε χρόνο, συστηματικά τα τελευταία 20 χρόνια. Αλλά το ενθαρρυντικό είναι ότι τώρα τελευταία δεν το βλέπουμε μόνο ως μία προσπάθεια να αποφύγουμε τα καταστρεπτικά αποτελέσματα, τα βλαπτικά αποτελέσματα, αλλά και ως μία ευκαιρία να πάμε προς ένα είδος, νέο είδος ανάπτυξης, ένα είδος βιώσιμης ανάπτυξης, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο την προστασία από τις καταστροφές, δεν θα έχει δηλαδή την αρνητική αντιμετώπιση που είχαμε, αλλά και θετική, προσπαθώντας να κάνουμε γενικότερα την κοινωνική και οικονομική ζωή καλύτερη μέσα από όρους όπως είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η γαλάζια οικονομία. Οι ειδικοί αναφέρθηκαν στα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία είναι έντονα και στο νησί μας, περιγράφοντας τις πολύπλευρες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία επηρεάζει και τον τουρισμό. Και επίσης ενδέχεται και να δημιουργούνται οι μεσογειακοί κυκλώνες, οι κυκλογένες δηλαδή, στη Μεσόγειο, ένα φαινόμενο το οποίο προσπαθούμε να δούμε αν συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, είναι πιθανόν. Στα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε είναι σε δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι να μειωθούν οι εκπομπές, και οι οποίες πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων κατά περίπου 50%, άρα θα πρέπει να πάμε σε άλλες μορφές ενέργειας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να θωρακίσουμε τους τομείς αυτούς οι οποίοι αναμένονται να πληγούν. Το άσχημο σενάριο λέει ότι αν δεν πάρουμε καθόλου μέτρα και συνεχίσουμε όπως είμαστε σήμερα, περιμένουμε μέχρι το τέλος του αιώνα μια αύξηση της θερμοκρασίας η οποία μπορεί να φτάσει και τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Όπως τόνισαν οι ομιλητές, είναι επιτακτική ανάγκη ο τουριστικός τομέας να ανταποκριθεί σε ανταγωνιστικά επίπεδα και να αναπτυχθεί περαιτέρω με βιώσιμο τρόπο.